Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Και βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Οι συμφωνίες Μητσοτάκη-Νετανιάχου θορύβησαν τον Ερντογάν. Έστειλε δύο υπουργούς στη Λιβύη και τεθωρακισμένο στο Ιράκ. Η Γαλλία κατηγορεί τον ΝΑΤΟ για στρουθοκαμιλισμό. Αντίστροφη μέτρηση για τον ανασχηματισμό. Ποιοι υπουργοί φεύγουν, ποιοι αλλάζουν χαρτοφυλάκιο, τα νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση. Απατεώνας παρίστανε γιατρό ανία των ασθενειών και οδήγησε στο θάνατο τρεις ανθρώπους, ανάμεσά τους και δύο παιδιά. Η συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα που έχασε το παιδί του. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η φερόμενη απαγωγές αφήνει τη μικρή Μαρκέλα, πώς έπεσε στα χέρια της αστυνομίας. Πεδίο μάχης οι δρόμοι του Παρισιού σε διαδήλωση γιατρών και νοσηλευτών. Βροχή τα δακρυγόνα από τους αστυνομικούς. Μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα υπόθεση απάτης με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις θανάτους, κυρίες και κύριοι, εξιχνίασε η αστυνομία. Μετά λοιπόν από μαραθώνιες έρευνες, συνελήφθη 47χρονος που κατηγορείται ότι παριστάνοντας το γιατρό οδήγησε στο θάνατο δύο παιδιά και έναν ηλικιωμένο. Ο συλληφθής φαίνεται πως συστηνόταν ως διακεκριμένος επιστήμονας και έπειθε βαριά ασθενείς να διακόπτουν τη θεραπεία τους για να λάβουν σκευάσματα κάναβης και άγνωστης κατά τα λοιπά χημικής σύστασης που τους χορηγούσε ο ίδιος. Ως τώρα εκτιμάται ότι είχε εξαπατήσει τουλάχιστον 45 πολίτες αποσπώντας τους και σημαντικά χρηματικά ποσά. Οι έρευνες συνεχίζονται, όπως θα δείτε. Ακόμη τρία άτομα ερευνώνται για πιθανή εμπλοκή σε αυτήν τη δυσόδη υπόθεση, ενώ ο ίδιος θα απολογηθεί τη Δευτέρα για ανθρωποκτονία, κατά συρροή, διακίνηση ναρκωτικών, απάτη και αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος. Πούλαγε θρασίτατα και πανάκριβα την ελπίδα σε ασθενείς που πάλευαν για τη ζωή τους. Με παχυλή αμοιβή, τους ένταζε ότι θα νικήσουν το θάνατο. Μια απάτη που έπαιξε με την ιερότητα της υγείας. Δύο ανήλικα παιδιά, 14 και 16 ετών, αλλά και ένας 76χρονος άνδρας, έπεσαν θύματα της θανάσιμης πρακτικής του. Μάλιστα, μόνο για τις περιπτώσεις αυτές, είχε καταφέρει να αποσπάσει πάνω από 58.000 ευρώ. Αρκετές φορές έχει γίνει και στο παρελθόν, αν χρειάζεται εκμεταλλευόμενοι τον πόνο των ανθρώπων, να κάνουμε αυτά. Πάει για θέση του συλλόγου είναι ότι ό,τι λέει η επιστημονική κοινότητα και ακούμε μόνο το γιατρό μας και κανέναν άλλον. Ο 47χρονος εμφανιζόταν με το όνομα Νίκος Κόντος ως εξειδικευμένος ιατρός και φέρεται ότι έπειθε αρρώστους να διακόψουν τη φαρμακευτική αγωγή τους και να ακολουθήσουν θεραπείες που τους πρότεινε εκείνος προκειμένου να τους χαρίσει την πλήρη ίαση. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταδικάζει τέτοια φαινόμενα, τέτοια περιστατικά, καλεί όλους τους πολίτες σε μέγιστη εγρήγορση σε ποιον γιατρό, σε εισαγωγικά προφανώς, θα πρέπει να προσέχουν εκείνους οι οποίοι κάνουν τους γιατρούς, να ζητούν τις πιστοποιήσεις. 13 μήνες κράτησαν οι έρευνες των αρχών μέχρι να φτάσουν στη σύλληψή του. Ο 47χρονος εμφανιζόταν άλλοτε ως νευρογόλογος, ως νευροχειρούργος και ως φυσιοπαθητικός, αλλά και ως ερευνητής σπουδαίου ιατρικού κέντρου της Ελβετίας, με εξειδίκευση στην παιδοχειρουργική, παιδοογκολογία, με σπουδές στην Αμερική και γνώση πρωτοποριακών μεθόδων θεραπείας. Ενώ κάποιες φορές συστήνονταν και ως πιλότος της πολεμικής αεροπορίας. Βρισκόμαστε στο καταφύγιο, στην οικία του 47χρονου, που σύμφωνα με μαρτυρίες συστηνόταν με άλλο όνομα εδώ στη γειτονιά, αλλά και με άλλη ιδιότητα, δηλαδή ως πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, ενώ διέμενε εδώ τα τελευταία 7 χρόνια. Υπάρχουν όμως πληροφορίες πως ήταν παλιός γνώριμος των αρχών, αφού οι αστυνομικοί πριν από 3 χρόνια τον είχαν επισκεφθεί εδώ στο σπίτι του. Είναι έκπληκτος από κάποια άλλα παιδιά που σταματήσαν και το μάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος χορηγούσε ως εξελιγμένα ειδικά φάρμακα αγνώστου προέλευσης και χημικής σύστασης, χωρίς φαρμακευτικές ενδείξεις, που όμως περιείχαν δραστικές ουσίες κάναβης. Σκευάσματα τέτοιου τύπου κατασχέθηκαν μάλιστα και στο πολυτελές σπίτι του. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας έχουν προσδιοριστεί 45 τουλάχιστον περιπτώσεις ασθενών που εξαπατήθηκαν. Τα χρηματικά ποσά που ζήταγε τα έπαιρνε είτε σε μετρητά είτε σε μορφή επιταγών, που στη συνέχεια τις διοχέτευε στην αγορά. Στο σπίτι του κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων δύο όπλα αεροβόλα και μια θρησκευτική εικόνα πιθανή αρχαιότητα. Ο 47χρονος διώκεται για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, απάτης, αντιποίησης ιατρικού επαγγέλματος, ενώ αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα.
Λοιπόν, αναμφίβολα, όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ είμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα υπόθεση. Είναι έντονο το παρασκήνιο και διαρκείς οι πληροφορίες που φτάνουν στο ρεπορτάζ. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τη Μίνα Καραμίτρου, τη Σοφία Φασουλάκη. Η Γεωργία Λαγού βρίσκεται έξω από το σπίτι στο οποίο διέμενε ο συλληφτής. Μίνα, ξεκινώντας από εσένα, έχεις πληροφορίες καταρχάς για το γεγονός ότι ερευνώνται και άλλοι άνθρωποι για πιθανή εμπλοκή σε αυτήν την υπόθεση, ενώ και για τον συλληφθέντα. Και εκεί υπάρχει παρασκήνιο. Μιλάμε για βίο και πολιτεία αυτού του ανθρώπου τα προηγούμενα χρόνια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, Νίκη, από το πού έβρισκε τα θύματά του σε αυτή την τόσο καλά στημένη υπόθεση, αυτή την τόσο καλά στημένη απάτη. Σε μοναστήρια και σε κλινικές. Τι θέλω να πω. Πήγαινε πάρα πολύ τακτικά, εμφανιζόταν ως θρησκευόμενος σε πολύ γνωστά μοναστήρια, κυρίως της επαρχίας, και πλησίαζε κυρίως γονείς ή ανθρώπους που έβλεπε ότι είχαν πάει στο μοναστήρι για να προσευχηθούν, να ζητήσουν μια βοήθεια για το πρόβλημά τους. Έπιανε κουβέντα μαζί τους και πάνω στην κουβέντα τους συστηνόταν ως ο πολύ γνωστός και διάσημος γιατρός, ο οποίος προσφερόταν να τους βοηθήσει. Έτσι ξεκινούσε η επαφή με τον ασθενή. Η δεύτερη. Έμπαινε σε διάφορα διαγνωστικά κέντρα, αρχικά ως συνοδός ασθενών. Ναι. Πήγαινε στα σαλονάκια, έπιανε επίσης κουβέντα με τους ασθενείς είτε με τους συγγενείς τους και πάλι στο τέλος τους συστηνόταν ως ο διάσημος και ο γνωστός γιατρός που θα μπορούσε να τους βοηθήσει. Έτσι λοιπόν έφτιαχνε την πελατεία του ο μαϊμού γιατρός. Τώρα, πράγματι, σε αυτή την υπόθεση εμπλέκονται και άλλα άτομα. Εμπλέκονται καταρχάς, πρέπει να σας πω, δύο ακόμα ογκολόγοι. Ο ένας από τη Λαμία και ο άλλος από το Βόλο. Και οι δύο πρέπει να σας πω ότι εμφανίζονται ως εξαπατημένοι. Λένε δηλαδή ότι εμείς δεν γνωρίζαμε ότι αυτός ήταν ένας μαϊμού γιατρός. Είχε έρθει σε εμάς, μας είχε πει να δίνουμε τα ιατρία μας στην επαρχία για να βλέπει τους ασθενείς του και ότι, εν πάση περιπτώσει, για αυτή τη διαδικασία θα παίρνουμε κάποια χρήματα. Άρα είμαστε εξαπατημένοι. Επίσης, στην υπόθεση αυτή εμπλέκεται και η σύζυγός του, η οποία πρέπει να σας πω ότι εμφανιζόταν στους κοινωνικούς κύκλους της Αθήνας ως ανιψιά μιας από τις πιο γνωστές και σεβαστές εφοπλιστικές οικογένειες της Ελλάδας. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι υποσχόταν πλήρη ίαση. Επαναλαμβάνω ότι εδώ μιλάμε για ασθενείς με καρκίνο, με ανίατες ασθένειες. Και αυτός τους υποσχεόταν ότι αν θα τους έδινε το σκεύασμα αυτό το υγρό, ναι, θα μπορούσε να τους κάνει τελείως καλά. Πουλώντας ελπίδα προφανώς σε απεγνωσμένους ανθρώπους, σε μοναστήρια, σε νοσοκομεία, σε διαγνωστικά κέντρα, μάλιστα. Επίσης, κάτι τελευταίο. Όταν πήγε η αστυνομία για να τον συλλάβει, άνοιξε την πόρτα, τους είπε φυσικά μπορείτε να μπείτε και να ψάξετε ό,τι θέλετε. Για την ουσία της υπόθεσης όμως δεν τους είπε τίποτα απολύτως. Ναι. Αρκέστηκε στο να τους πει ότι θα τα πει όλα στον ανακριτή. Για να δούμε, να περάσουμε σιγά σιγά και στο δικαστικό σκέλος αυτής της υπόθεσης με τη βοήθειά σου, Σοφία Φασουλάκη. Καταρχάς, δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ναι, Νίκη, πράγματι η Μίνα τον χαρακτήρισε μαϊμού γιατρό. Εγώ θα τον χαρακτήριζα γιατρό φαντομά, γιατί οι αρχές έκαναν 1,5 χρόνο να τον βρουν. Υπήρχαν, όπως μαθαίνουμε, μηνύσεις σε βάρος του συγκεκριμένου ανθρώπου. Έλα μου όμως που αυτός ο άνθρωπος συστηνόταν με το όνομα Νίκος Κόντος. Αυτό δεν ήταν το πραγματικό του όνομα, άλλο είναι το πραγματικό του όνομα. Μηνύσεις από συγγενείς θυμάτων. Από συγγενείς θυμάτων και όπως πληροφορούμε υπάρχουν και καταγγελίες από γιατρούς. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ήταν δύσκολο να τον βρουν αυτόν τον άνθρωπο. Όταν όμως σήμερα πια ταυτοποιήθηκε, οι αρχές είδαν, έψαξαν τα αρχεία τους και είδαν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει και άλλες εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη. Σε βάρος του υπάρχουν περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα εξαιτίας μιας εμπλοκής που είχε με γνωστό, πολύ γνωστό επιχειρηματία, ναι, από τον οποίο φαίνεται ότι αποπειράθηκε να πάρει, να επεξαιρέσει 55 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτόν τον άνθρωπο είναι ήδη στα δικαστήρια. Κατά τα λοιπά, να σου πω, Νίκη, ότι τον πρόδωσε τον συγκεκριμένο γιατρό, σε εισαγωγικά, ναι, βάζουμε το όνομα γιατρός, το γεγονός ότι πήγε μια μέρα να μπει σε χειρουργείο. Όπως λένε τα στοιχεία της δικογραφίας, ο άνθρωπος αυτός έπλυνε τα χέρια του για να μπει στο κρεβάτι το χειρουργικό μαζί με τους υπόλοιπους γιατρούς. Δεν τα έπλυνε καλά τα χέρια του, γεγονός που το είδαν οι χειρουργοί, οι πραγματικοί, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί και μάλιστα στη συνέχεια έπιασε με τα χέρια του το ιδρωμένο με το πόδι. Ναι, πάντως και μόνο το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που δεν είναι γιατρός κατάφερε να μπει σε ένα χειρουργείο, να φτάσει στο σημείο να απολυμάνει και τα χέρια του, βεβαίως, νομίζω ότι μας θορυβεί όλους ευρύτερα. Ακριβώς. Να πρέπει να δούμε πόσο άνθρωπος αυτός κατάφερε να μπει στο χειρουργείο.
δικαστήριο και να το κάνει αυτό. Για όλα αυτά θα δοθούν εξηγήσεις την Δευτέρα στον ανακριτή. Κατηγορείται για δύο βαρύτατα κακουργήματα. Θα πρέπει όμως να σου πω ότι οι αρχές από εδώ και μπρος αρχίζουν να βλέπουν όλο του το οικονομικό και φορολογικό προφίλ, γιατί είδες, διαμένει σε ένα πανάκριβο σπίτι, ένα ακίνητο 3.000 σχεδόν στρεμμάτων. Μένει να δούμε πώς αποκτήθηκε αυτή η περιουσία. Λοιπόν, είμαστε ακόμα στην αρχή, όπως φαίνεται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Στη Γεωργία Λαγού τώρα. Είδαμε, Γεωργία, όσα κατέγραψες νωρίτερα και με το ρεπορτάζ σου. Μιλάμε για έναν γιατρό μαϊμού, είπε η Μίνα. Η Σοφία είπε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο φαντομά. Στη γειτονιά του κάποιοι μιλούσαν και για έναν πιλότο της πολεμικής αεροπορίας. Εδώ είμαστε μπροστά σε έναν άνθρωπο που συντηρούσε πολλά πρόσωπα ταυτόχρονα. Πράγματι, Νίκη, κυρίες και κύριοι, εμείς βρισκόμαστε εδώ στο Όχυρο. Θα σας έλεγα μάλιστα στην υπερπολιτελή βίλα του 47χρονου, που ακριβώς από εδώ, από αυτό εδώ το σημείο, χθες οι άνδρες ασφάλειας απέκλεισαν την περιοχή και τον συνέλαβαν. Να πούμε ότι αυτό που προκαλεί πραγματικά εντύπωση, Νίκη, κυρίες και κύριοι, είναι πως ο 47χρονος είχε εξοπλιστεί, είχε φροντίσει μάλλον να εξοπλιστεί και να εξοπλίσει το σπίτι. Τι εννοώ? Είχε τουλάχιστον, όπως μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του κάμερα μάμας, του Βίκτορα Βόικου, τουλάχιστον 5 κάμερες ασφαλείας. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει κάγκελα και ενισχυμένη πόρτα. Είχε πάρει λοιπόν όλα τα μέτρα ασφαλείας, είχε μετατρέψει το σπίτι του σε απόρθητο φρούριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες των γειτόνων, συστηνόταν ως πιλότος της πολεμικής αεροπορίας. Επομένως, δεν τον γνώριζαν, Γεωργία, ως διακεκριμένο επιστήμονα ή διάσημο χειρουργό, όπως έλεγε στα θύματα του. Εκεί ήταν ένας πιλότος για τους γειτονές του. Πράγματι, Νίκη, και σύμφωνα με τις μαρτυρίες, δεν ήταν λίγες οι φορές, όπως μας είπαν οι γείτονες, που τον είχαν δει και στις κυριακάτικες λειτουργίες. Εδώ, στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, μεταφιεσμένος πώς, ως πιλότος, έχω να σας πω. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι δεν είχε κοινωνικές σχέσεις, δεν ερχόντουσαν εδώ άνθρωποι και, όπως μας είπαν οι γείτονες, δεν είχαν ούτε αυτό που λέμε κλασικά τη μία καλημέρα. Μάλιστα, σήμερα το μεσημέρι, η σύζυγός του, αφού πριν τη σύλληψή της, έφερε τα παιδιά σε μία γειτόνισσα όπου δεν είχαν σχέσεις. Αυτό που προκαλεί εντύπωση και έχει μείνει άναυδη και εδώ οι λιγοστοί γείτονες που υπάρχουν, είναι ότι δεν γνώριζα καν την παρουσία του λεγόμενου Νίκου Κόντου ως γιατρός. Λοιπόν, πράγματι, μια πολύ περίεργη υπόθεση. Ευχαριστούμε πολύ τις συναδέλφους για το ρεπορτάζ. Ξέρετε, αυτή η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο περίεργη όταν αρχίζει να μορφοποιείται και το περιεχόμενο του εγκλήματος. Πριν από λίγο, λοιπόν, μίλησε αποκλειστικά στο Open ο πατέρας ενός από τα θύματα του ανθρώπου που έχει συλληφθεί. Όσα θα ακούσετε να λέει για το πώς έπεσε στην πλεκτάνη που του έστησε ο 47χρονος είναι αποκαλυπτικά. Μας τον είχαν συστήσει από μέχρι της εκκλησίας, εκεί που λέει και ο όρος, εκεί που λέει όλα αυτά. Από εκεί πέρα έγινε σαν γνωριμία. Η αλήθεια είναι ότι τον πιστέψαμε, πρώτον γιατί συστήθηκε με τεράστιες σπουδές, Αμερική, Νέα Υόρκη. Έχει και προφίλ στο LinkedIn, σαν και όταν ήταν τότε το ατύχημα του Σουμάχερ, ήταν στην κλινική που δούλευε αυτός στην Ελβετία. Που παρουσίαζε αυτός που δούλευε. Ναι, που παρουσίαζε ότι δούλευε. Ήταν εκεί που ήταν ο Σουμάχερ, με μεγάλες προσωπικότητες της χώρας που πηγαίνανε στην Ελβετία για καλοπισμό, για θεραπείες διάφορες κτλ. Γιατί ήταν πανάκριβο κέντρο. Εγώ δεν έψαχνα εναλλακτική θεραπεία. Εμείς είχαμε τους γιατρούς μας και μου παρουσιάστηκε σαν γιατρός. Ο γιατρός, ο παιδονευροχειρουργός, ο παιδοογκολόγος, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα ότι η θεραπεία είναι ένα βήμα προτού την έγκριση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φαρμάκων. Τη θεραπεία, δηλαδή εκεί που έπαιρνε την άλφα θεραπεία μέχρι τώρα, λέει ότι ό,τι παίρνετε μέχρι τώρα είναι άχρηστο. Πάμε στη θεραπεία τη δικιά μου, που όπως λέγεται, ρεπορτάζουν με διάφορα σχεδιάσματα κτλ., τα οποία σας υπόσχομαι πληρίαση. Ούτε καν δηλαδή πάμε και βλέπουμε. Είναι η θεραπεία της πλήρους πίεσης. Και τι χορηγούσε ακριβώς το παιδί, γνωρίζατε τότε? Όχι. Τα παρασκευάσματα ήταν στην Ελβετία. Από εκεί έρχονταν. Οι συναντήσεις μας γινόταν σε μεγάλα διαγνωστικά κέντρα. Των Αθηνών. Των Αθηνών, βέβαια. Και είχε πρόσβαση, έτσι. Αλλά επίσημα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα. Έτσι μας έκλεινε ραντεβού. Δηλαδή, αυτό έκλεινε ραντεβού να κάνουμε μαγνητική. Και πηγαίναμε εκεί πέρα και ερχόταν αυτό. Το ζητούσαν άλλοι γιατροί. Σε συζητήσεις με άλλους γιατρούς, βέβαια δεν υπάρχει γιατρός σαν αυτόν.
Λοιπόν, ακούσατε τη μαρτυρία αποκλειστικά στο Open ενός από τους γονείς θυμάτων αυτού του ανθρώπου. Να σας επισημάνω, θα το καταλάβατε ότι η φωνή του ήταν αλλοιωμένη. Είναι κάτι που μας ζήτησε ο ίδιος και βεβαίως το σεβαστήκαμε πλήρως. Θα επιστρέψουμε για ό,τι νεότερο σε αυτήν την πρωτοφανή υπόθεση. Για τη συνέχεια όμως στην πολιτική επικαιρότητα θα σταθούμε. Είναι επιποδός τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τη χθεσινή επιβεβαίωση από τον Πρωθυπουργό του ανασχηματισμού που έρχεται. Άγνωστο παραμένει πότε θα ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ως τότε όμως η ονοματολογία, όπως θα δείτε, για εκείνους που έρχονται, για εκείνους που φεύγουν και για εκείνους που αλλάζουν χαρτοφυλάκιο, φουντώνει. Από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο περιθώριο των συνομιλιών του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Ισραήλ, οι υπουργοί στην Αθήνα έπιασαν τα τηλέφωνα προσπαθώντας να μάθουν αν μένουν ή φεύγουν από τις θέσεις τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για διορθωτικές κινήσεις, τις οποίες σχεδιάζει με βάση και τις εισηγήσεις της σταθερής, όπως όλα δείχνουν, ομάδας των στενών του συνεργατών, με τους κυρίους Δημητριάδη, Γεραπετρίτη και Σκέρτσο, να πιστώνονται τη διαχείριση της πανδημίας. Το μπλε ντοσιέ παρακολούθηση των υπουργών έχει παρατηρήσεις για τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση και για την οδό σταδίου φαίνεται ότι προορίζεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Μαζί με την αξιολόγηση, ο ανασχηματισμός είναι και ευκαιρία για νέες εισόδους στο κυβερνητικό σχήμα και στη διαφαινόμενη απομάκρυνση Θεοχάρη από το Υπουργείο Τουρισμού είναι πολύ πιθανό να τοποθετηθεί ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, θέση για την οποία αναπτύχθηκε και πάλι έντονη φημολογία γύρω από την Όλγα Κεφαλογιάννη, την οποία η βουλευτής σχολίασε μάλλον ενηγματικά. Τιμώ την εντολή που μου έχει δώσει ο ελληνικός λαός να τον εκπροσωπώ στο ελληνικό κοινοβούλιο και υπηρετώ με πίστη τις αρχές και τις αξίες της παράταξής μου. Οι δομικές αλλαγές δεν φαίνεται να αφορούν πλέον σε διάσπαση των λεγόμενων υπερυπουργείων και όπως όλα δείχνουν, αμετακίνητοι θα πρέπει να θεωρούνται ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης. Για αυτά τα θέματα τα χειρίζεται αποκλειστικά και μόνο ο Πρωθυπουργός. Αλλά αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι είμαι ικανοποιημένος από το πόσο ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες. Το Μέγαρο Μαξίμου εκπέμπει εικόνα γενικότερης ικανοποίησης πλησιάζοντας την 7η Ιουλίου και το ορόσημο του ενός έτους διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Με το έργο των Υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, Εξωτερικών Νίκου Δένδια, Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου και Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, να κρίνεται ικανοποιητικό. Η 1η Ιουλίου, πάντως, για την οποία είχε μιλήσει ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, πλέον φαντάζει μακρινή. Η δουλειά μας, να κάνουμε τη δουλειά μας μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν έχω κατεβάσει κανένα μολύβι το αντίθετο. Οι αλλαγές αναμένονται να είναι αισθητές σε επίπεδο υφυπουργών, με τον Θεόδωρο Σκυλακάκη να αναλαμβάνει αυξημένες αρμοδιότητες στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Πακέτου των 32 δισεκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μένουμε στο θέμα και συνδεόμαστε με τον Σπύρο Μουρελάτο για ρεπορτάζ στον ανασχηματισμό που πλησιάζει, όπως όλα δείχνουν. Σπύρο. Και μπορεί το Μέγαρο Μαξίμου να διέρευσε νωρίτερα σήμερα πως ο ανασχηματισμός δεν αναμένεται τις αμέσως επόμενες ημέρες, αλλά τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξεδήλωσε δυσφορία γιατί παρεμηνεύθηκαν, όπως είπε, σε στενούς του συνεργάτες οι χθεσινές του δηλώσεις. Είναι σαφές όμως πως ο Πρωθυπουργός, Νίκη, κυρίες και κύριοι, έχει μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα και κλειδώνει τα επόμενα 24 ώρα τις διορθωτικές κινήσεις, όπως ο ίδιος χαρακτήρισε, στο κυβερνητικό σχήμα. Ας δούμε λοιπόν μαζί ποιοι παίρνουν χαρτοφυλάκιο, ποιοι αναβαθμίζονται. Mm-hmm. Και να ξεκινήσουμε από γυναικείες υποψηφιότητες. Η Αλεξάνδρα Σδούκου, νυν Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, φαίνεται πως προβιβάζεται και κατευθύνεται να γίνει υφυπουργός στο ίδιο Υπουργείο. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η Βίκη Λοΐζου, Γενική Γραμματέα Συντονισμού. Σπύρο, με συγχωρείς για τη σύσταση που σου απευθύνω, αλλά επειδή βρίσκεσαι σε σημείο με αυξημένη κυκλοφορία, αν μπορείς το μικρόφωνο λίγο πιο πάνω να σε ακούμε λίγο καλύτερα. Με συγχωρείς και πάλι. Έλεγα λοιπόν. Ωραία. Για την Βίκη Λοΐζου, η οποία τώρα είναι Γενική Γραμματέα Συντονισμού, φαίνεται πως οδεύει στο Υπουργείο Ανάπτυξης σε θέση υφυπουργού. Επίσης, χαρτοφυλάκιο παίρνουν ο Χρήστος Ταραντήλης, είναι βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ακουστεί και για το Υπουργείο Παιδείας, Νίκη. Ο Σπύλιος Λιβανός είναι νυν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μακάριος Λαζαρίδης, πρώην διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, νυν βουλευτής Καβάλας. Και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, νυν βουλευτής Σερών, γραμματέας διεθνών σχέσεων του κόμματος. Πρέπει να σου πω πως το κενό που φαίνεται πως αφήνει ο Στέλιος Πέτσας ακούγεται έντονα τις τελευταίες ώρες. Ναι. Ότι καταλαμβάνει ο Άκης Σκέρτσος, μέλος της Τριανδρίας, μαζί με τον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Γεραπετρίτη, που έχουν πρωταγωνιστήσει στην επιτυχημένη απόκρουση του πρώτου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού. Για τη θέση αυτή πάντως του κυβερνητικού εκπροσώπου, ναι, ακούγεται τις τελευταίες ώρες και ο Χρήστος Ταραντήλης. Ας δούμε, Νίκη, ποιοι φαίνεται πως αποχωρούν από το κυβερνητικό σχήμα, τουλάχιστον σε επίπεδο υφυπουργών.
τέτοιες περιπτώσεις, σύμφωνα πάντα με τις έως τώρα πληροφορίες, είναι ο Γιώργος Ζαβός, νυν υφυπουργός οικονομικών, ο Λευτέρης Αυγενάκης, νυν υφυπουργός αθλητισμού, ο Γιάννης Σακύρης, υφυπουργός ανάπτυξης, η Φωτεινή Αραμπατζή, υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης, ο Κώστας Κρέκας, υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης, ο Γεράσιμος Θωμάς, υφυπουργός ενέργειας και ο Δημήτρης Κράνης, υφυπουργός δικαιοσύνης. Πρέπει να σου πω πως μένει να αποσαφινιστούν ακόμα δύο κρίσιμες παράμετροι σε ό,τι αφορά τον ανασχηματισμό, κατά πόσον τελούν υπομετακίνηση τρία προβλεπόμενα στελέχη της κυβέρνησης, αναφέρομαι στην κυρία Κεραμέως, τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Τσιάρα, και κατά πόσον εισέρχεται στο κυβερνητικό σχήμα και μάλιστα σε ρόλο κλειδί σε Οικονομικό Υπουργείο ο εξαπορήτων σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο κύριος Άλεξ Πατέλης. Μάλιστα, λοιπόν, όλα αυτά μένουν να φανούν. Όπως λέει και ο τίτλος, μας σβήνουν και γράφουν ονόματα αυτές τις ώρες. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο Μουρελάτο. Να δούμε πώς τα διαβάζει όλα αυτά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Χρήστος Τσιγουρής, με την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Χρήστο. Θεωρούν ότι το μπρος-πίσω στα σενάρια ανασχηματισμού έχει να κάνει με το ότι δεν έχει αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης αν θα παρέχει τελικά στήριξη στον κύριο Στέλιο Πέτσα για την υπόθεση της δαπάνης της διαφημιστικής καμπάνιας για τον κορονοϊό ή όχι. Εκτιμούν ότι από αυτή την αλλαγή εξαρτάται τελικά η απόφαση για τον ανασχηματισμό. Καλούν τον Πρωθυπουργό να απαντήσει στην ερώτηση που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας και να πει στη Βουλή ποιος έχει πάρει τι. Νάστα, τα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, ο Χρήστος Τσιγουρής. Αλλάζοντας θέμα, με συμφωνία για διεύρυνση της συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ και στον αμυντικό τομέα, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη χώρα. Η διπλωματική αντεπίθεση της κυβέρνησης συνεχίζεται αύριο στο Κάιρο. Εκεί μεταβαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας, για διαβουλεύσεις με στόχο μια συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Στην Τουρκία, παράλληλα, ο Ερντογάν συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ οι Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικών της Τουρκίας, μαζί μάλιστα και με τον Επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών, έχουν μεταβεί στη Λιβύη για επαφές με τον Σάραντζ. Η επιτυχημένη επίσκεψη του Κυριακού Μητσοτάκη στο Ισραήλ επιβεβαιώθηκε και στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της χώρας, Ρουεβέν Ρίβλιν, με τον οποίο συζήτησαν και για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. I think our defense cooperation is about to be significantly strengthened. We have long-standing ties in the energy field, where the East Med pipeline is an emblematic project. After all, our two Mediterranean peoples have so much in common. Στον απόϊχο της επίσκεψης του Κυριακού Μητσοτάκη στο Ισραήλ, τουρκικά μαχητικά προχώρησαν μετά από περίπου ένα μήνα σε υπερπτήσεις στο Αιγαίο. Από τις 3 το απόγευμα και μέσα σε μία ώρα, ζεύγοι τουρκικών μαχητικών πέταξαν διαδοχικά 3 φορές πάνω από την Παναγιά και τις Ινούσες, αλλά και πάνω από τη Χίο. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά μαχητικά. Είναι η κλασική της αντίδραση μετά από οποιοδήποτε γεγονός πολιτικό ή στρατιωτικό που έχει σχέση με την συνεργασία ή τέλος πάντων διάφορες ενέργειες που κάνει η ελληνική κυβέρνηση ή οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η αναφορά που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός προς τον Ερντογάν λέγοντάς τον Οντάις της περιοχής προκάλεσε το ξέσπασμα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ ενόχλησαν την Τουρκία. Τις χαρακτήρισε προκλητικές έως και σκανδαλώδεις. Δεν τις καλωσορίζουμε, αναφέρει ο τουρκικός τύπος. Ενώ η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενής Αφάκ στο πρωτοσέλιδό της σήμερα με τίτλο «Η Αθήνα θέλει πόλεμο» εμφανίζει την Ελλάδα έτοιμη να θέσει σε εφαρμογή ένα προβοκατόρικο πολεμικό σενάριο, όπως το χαρακτηρίζει, προκειμένου να εμποδίσει τις γεωτρήσεις της Τουρκίας στη Μεσόγειο, ακόμη και με ρήψη προειδοποιητικών βολών αν χρειαστεί. Όπως φαίνεται, η Άγκυρα επήγεται να ολοκληρώσει τα σχέδιά της. Το βράδυ της Τρίτης, ο Ερντογάν συγκάλεσε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για τη Λιβύη και την Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία συμμετείχε και ο αρχηγός της ΜΙΤ. Λίγες ώρες αργότερα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου και ο Υπουργός Οικονομικών ταξίδεψαν στη Λιβύη για να συμμετάσχουν σε σύσκεψη με το Σάραντζ. Μπροστά στο ίδιο σκηνικό βρέθηκε για ακόμη μια φορά το πρωί το λιμενικό. Τουρκικές ακτεωροί λοιπόν επιχείρησαν να οθήσουν και πάλι μια λέμβα, αυτή τη φορά με 67 ανθρώπους, 67 μετανάστες, προς τα ελληνικά νερά. Όλα αυτά συνέβησαν ανοιχτά της Λέσβου. Δεν τα κατάφεραν στο τέλος, γιατί βρέθηκαν αντιμέτωποι με σκάφη του λιμενικού. Ο Δημήτρης Φρέσκος έχει ρεπορτάζ. Δημήτρη. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια ακόμη ιδιότυπη ναυμαχία. Ένα επεισόδιο που ξεκινάει χθες τα μεσάνυχτα και ολοκληρώνεται σήμερα το μεσημέρι. Τι συμβαίνει ακριβώς? Το περιπολικό του λιμενικού σώματος εντοπίζει τουρκική ακτεωρό να συνοδεύει ένα φουσκωτό, μία βάρκα με 67 άτομα. Από το Ιράν
όπως αντάλλαξαν μετά από λίγο στις στιχομηθείες τους οι λιμενοφύλακες της Τουρκίας με τους Έλληνες. Τους καλούσαν λοιπόν οι Έλληνες να κάνουν αυτό που οφείλουν, να τους απομακρύνουν προς τα τουρκικά παράλια, να κάνουν ουσιαστικά να τους απαγορεύσουν να περάσουν στα ελληνικά χωρικά ύδετα. Οι Τούρκοι τους αγνοούν. Ουσιαστικά ρημουλκούν τη βάρκα με τους μετανάστες στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ξεκινάει λοιπόν εκεί ένα παιχνίδι της γάτας με του ποντικού και διαρκεί ώρες πάρα πολλές. Να σας πω ότι στο σκάφος όπου βαίνουν μετανάστες, που είναι και ανάμεσά τους και πολλές γυναίκες και παιδιά, όσοι ήθιστε σκίζουν με ένα μαχαίρι το φουσκωτό να χάνει αέρα για να γίνει αυτό που λέμε η διάσωσή τους. Να επιβάλλεται πλέον να γίνει η διάσωσή τους από μια από τις δύο πλευρές. Τελικώς. Δεν άφησε το ελληνικό λιμενικό σώμα να περάσουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και αναγκάστηκαν οι Τούρκοι να τους περισυλλέξουν και να τους μεταφέρουν και πάλι στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Λοιπόν, πάντως είναι μια πρακτική που τη βλέπουμε συχνά. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ χαρακτηριστικά όσα μας παρέθεσες και συνολικά η συμπεριφορά της Τουρκίας φέρνει εντάσεις, αντιδράσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Δρυμία κριτική λοιπόν στην Άγκυρα για την πολιτική των προκλήσεων που υιοθετεί. Εξαπέλυσε σήμερα η Γαλλία από το βήμα της Συνόδου Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Η Αλεξία Τασούλη έχει ρεπορτάζ, ενώ παράλληλα έχουμε συνδεθεί, όπως βλέπετε, με τη Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη, το Μιχάλη Ιγνατίου στη Νέα Υόρκη και το Θανάση Αυγερινό στη Μόσχα. Αλεξία, από εσένα, από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και από όσα υπόθηκαν από γαλλικής πλευράς για την Άγκυρα. Το παρασκήνιο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ λέει ότι είχαμε έντονη διαφωνία ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ιταλία για το ποια θα πρέπει να είναι η στάση του ΝΑΤΟ απέναντι στην Τουρκία λόγω της συμπεριφοράς που έχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Υπουργείο Άμυνας της Γαλλίας μάλιστα εξέφρασε την ενόχλησή του προς το ΝΑΤΟ λέγοντας ότι στρουθοκαμιλίζει απέναντι στην Τουρκία, ότι κρύβει το κεφάλι στην άμμο δηλαδή και ότι θα έπρεπε να χαρακτηρίσει τη στάση της Τουρκίας ως απαράδεκτη. Η Γαλλία επιθυμεί να υπάρξει μια πιο σκληρή στάση απέναντι στην Τουρκία όταν οι σύμμαχοι γνωρίζουν ότι η Τουρκία μεταφέρει στη Λιβύη και μισθοφόρους και όπλα και το θωρακισμένα. Και ο ίδιος ο Μακρόν, μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες είχε χαρακτηρίσει τη στάση της Τουρκίας ότι είναι εξέφρασε τη διαφωνία του για τη στάση της Τουρκίας στην ανάμεξή της στη Λιβύη. Να σου πω ακόμα ότι φαίνεται ότι η Γαλλία έχει εκφράσει τη δυσφορία της και για τη στάση που κρατάει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Γιάννης Στόλτεμπεργκ, επί της ουσίας δηλαδή ότι έχει μια στάση Πόντιου Πιλάτου, ότι δεν παίρνει θέση. Ναι. Τη στιγμή, μάλιστα, που ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είχε πει πριν από λίγες ημέρες ότι θα έπρεπε το ΝΑΤΟ να στηρίξει την κυβέρνηση Σάρατς στη Λιβύη. Η Ιταλία, από την πλευρά της, η οποία στηρίζει το Σάρατς, επιθυμεί να υπάρχει μια πιο ήπια στάση απέναντι στην Τουρκία. Γι' αυτό άλλωστε και ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν είναι τυχαίο ότι μεταβαίνει αύριο στην Άγκυρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Λουίτζι Μάιο. Λοιπόν, Αλεξία, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι ένα ερώτημα που έχουμε εδώ και πολύ καιρό. Τι στάση τηρεί για όλα αυτά η Ουάσιγκτον? Γι' αυτό λοιπόν θα ζητήσω το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνατίου. Βέβαια, Μιχάλη, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, αυτές τις μέρες ο Ντόναλντ Τραμπ έχει άλλες έννοιες εκεί. Βέβαια, ναι. Καλησπέρα, Νίκη. Δεν έχουμε δει ακόμα τη μεγάλη παρέμβαση από τις ΗΠΑ. Και εννοώ την παρέμβαση που θα σταματήσει αυτή την άνευ προηγουμένου επιθετικότητα από την Τουρκία. Οι Αμερικανοί απέδειξαν με την υπόθεση του Πάστορα Πράσον ότι μπορούν να βάλουν χαλινάρι στον Ερντογάν. Και για να είμαι δίκαιος, δεν βλέπω παρέμβαση ούτε από τον ΝΑΤΟ, όπως έχει υποχρέωση, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει επίσης υποχρέωση, ούτε από τη Μόσχα, που βεβαίως δεν έχει υποχρέωση, διότι δεν έχουμε συμμαχική σχέση με τη Ρωσία. Όμως ο κύριος Πούτιν επηρεάζει τον Ερντογάν ίσως και περισσότερο από ό,τι επηρεάζει ο κύριος Τραμπ. Αυτό που βλέπω είναι μια κινητικότητα από αξιωματούχους του State Department. Ναι, στέλνουν μηνύματα προς την Τουρκία, αλλά φοβάμαι ότι δεν δίνεται καμία σημασία σε αυτά τα μηνύματα. Η αμερικανική θέση, όπως ξέρεις, για το θέμα του παράνομου μνημονίου είναι καθαρή. Το χαρακτηρίζουν προκλητική ενέργεια και όχι μόνο. Και όσον αφορά τα προβλήματα που δημιουργεί η Άγκυρα στο Αιγαίο, πιστεύουν ότι πρέπει να αποφευθεί πάση θυσία ένας πόλεμος με την Τουρκία. Διότι, όπως είπε και ο Αμερικανός πρέσβης, ο κ. Πάγιατ, μόνο η Μόσχα εξυπηρετείται από αυτόν τον πόλεμο, καθώς θα διαλυθεί εντελώς η νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η θέση αυτή μπορεί να αναλυθεί βέβαια με διάφορους τρόπους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ από κοινού παρέμβαση προς τον Ερντογάν, αλλά αν δεν γνωρίζουμε αν το αίτημα θα γίνει δεκτό ή αν ο κ. Πομπέο θα συνεχίσει μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το περασμένο Ιανουάριο και δεν κατέληξε πουθενά. Ναι. Και το λέω εκ του αποτελέσματος δηλαδή, διότι η Τουρκία είναι ακόμα πιο επιθετική. Την περασμένη εβδομάδα πληροφορηθήκαμε όταν πραγματοποιήθηκε αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Τραμπ με τον κ. Ερντογάν και όταν μίλησαν για την Ανατολική Μεσόγειο, ότι δεν ήταν μια καλή συζήτηση. Τέλος, έχει προκύψει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με το βιβλίο του Τζον Μπόλτον.
ο κύριος Τραμπ επιχείρησε να σταματήσει την έκδοση μέσω δικαστηρίου. Θυμίζουμε ήταν πρώην στενός, πολύ στενός συνεργάτης του κύριου Μπόλτον, γι' αυτό και αναμένεται το βιβλίο θα τον κάψει σε κάποια σημεία, αν βγει σε ήταν ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, δηλαδή ο άνθρωπος που γνωρίζει τα πάντα. Άλλωστε, ο κύριος Τραμπ είπε ότι συζητούσα μαζί του άκρως απόρριτα θέματα, διότι τον εμπιστευόμουν. Άρα δεν μπορεί να τα βάλει στο βιβλίο. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν ζήτησε από τον κύριο Μπόλτον να αφαιρέσει πολλές σελίδες που αναφέρονται και στη σχέση του κυρίου Τραμπ με τον Ερντογάν και τον πρόεδρο της Κίνας. Ο κύριος Μπόλτον αρνήθηκε. Έτσι, στις 23 Ιουνίου, εάν δεν αφαιρεθούν ή δεν αλλάξουν σημεία του βιβλίου, πιθανότατα νίκη θα γνωρίζουμε γιατί ο κύριος Τραμπ εκτελεί ό,τι απαιτεί ο Ερντογάν. Νόστε, λοιπόν. Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε, λοιπόν, το είπε και ο Μιχάλη, ότι η Τουρκία συνεχίζει ακάθεκτη στην επιθετικότητα. Και για του λόγου του αληθές, ελάτε να δούμε τη νέα επίδειξη ισχύω στην οποία προχωράει η Άγκυρα, με μια ακόμη στρατιωτική επιχείρηση κατά των Κούρδων, αυτή τη φορά όμως στα εδάφη του Ιράκ. Η εισβολή υπό την κωδική ονομασία Νύχια της Τίγρης συνοδεύεται από προπαγανδιστικά στρατιωτικά βίντεο, με τα οποία η Άγκυρα προσπαθεί να αποδείξει ότι με το δίκαιο της πυγμής καθορίζει τις εξελίξεις τόσο στα νότια συνορά, όσο όμως και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τούρκοι κομμάντος επιβιβάζονται σε ελικόπτερα με προορισμό το Βόρειο Ιράκ. Τα γεράκια του τουρκικού πενταγώνου κάνουν επίδειξη ισχύως. Η χερσαία εισβολή με την κωδική ονομασία Νύχια της Τίγρης έχει στόχο τους μαχητές του ΠΚΚ. Τα τουρκικά δίκτυα κάνουν λόγο για μια επιχείρηση σε τρεις φάσεις. Komandolar helikopterlerle, Sikorskilerle bölgeye indirildi ve daha önce vurulamayan PKK'nın inleri, teröristlerin saklandığı mağaralar tek tek nokta atışı yapılarak. Το τουρκικό πεντάγωνο δημοσιεύει ένα προπαγανδιστικό βίντεο με επική μουσική και εικόνες που κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητά τους. Από το κέντρο επιχειρήσεων στην Άγκυρα, ο Υπουργός Άμυνας Χουλουσιακάρ παρακολουθεί την εξέλιξη της εισβολής στο Βόρειο Ιράκ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, οι κομμάντο προωθήθηκαν 15 χιλιόμετρα εντός του Ιράκ στην περιοχή Χαφτανίν και εξολόθρευσαν τουλάχιστον 150 στόχους. Τουρκ κομμάντοσουνουν γκουτζουνου ερ ζαμαν γκοστέρδινες, bugün de aynı şekilde o dağlarda bir kez daha. Daha önceki yazdığınız destanlar yazacağınıza inanıyoruz. Önceki gece hava harekatı başlatılmıştı. Irak'ın kuzeyinde çok farklı noktalar, bütün bu harita üzerinde gördüğünüz kampların bulunduğu bölgeler ve kırsal alanlar, PKK'nın yeni yerleşme hedefi olarak seçtiği alanlar, Sincar dahil, hepsi bombalandı. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης θυμίζουν τις απειλές του Ταγί Περντογάν που είχε προειδοποιήσει παλιότερα τους Κούρδους του PKK με αυτά τα λόγια. Herkes bunu görür. Vakti, saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Με αυτήν την ανέξοδη επίδειξη στρατιωτικής ισχύως, η Άγκυρα επιχειρεί να ανατρέψει την εικόνα μιας χώρας που βρίσκεται παγιδευμένη στα γεωπολιτικά αδιέξοδα, τα οποία η ίδια έχει δημιουργήσει στη Συρία και τη Λιβύη. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών άφησε αιχμές για τις χώρες που παρέχουν στήριξη στο στρατάρχη Χαφτάρ. Κατηγόρησε τη Γαλλία ότι λειτουργεί ως υπεργολάβος αυτών των χωρών, ενώ επιτέθηκε στο Παρίσι για τον σκοτεινό του ρόλο, όπως είπε, στον εμφύλιο της Λιβύης. Λοιπόν, όπως ακούσατε και νωρίτερα, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στα εδάφη του Ιράκ από τις τουρκικές δυνάμεις, δύο υπουργοί και μάλιστα κρίσιμων χαρτοφυλακίων, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας και ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας, μαζί με τον επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας, έχουν μεταβεί στη Λιβύη και έχουμε νεότερα. Θα συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη και τη Μαρία Ζαχαράκη. Έχουμε πια και τις πρώτες εικόνες από αυτές τις επαφές που κάνουν με τον Πρωθυπουργό Σάραντ της Λιβύης, Μαρία. Ήταν ένα ταξίδι που έγινε σήμερα το πρωί, Νίκη, και ξάφνιασε πολλούς γιατί δεν το γνώριζε κανένας. Και για την ακρίβεια, πρώτα το έμαθαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και μετά τα τουρκικά. Είτε για λόγους ασφαλείας, είτε ίσως για να προκαλέσει ευνηδιασμό. Όλα κρυφά, λοιπόν, όπως και η ατζέντα, όπως και η έκτακτη σύσκεψη που έγινε χθες το βράδυ στο παλάτι στην Άγκυρα, με όλους τους κορυφαίους υπουργούς και τον Ερντογάν, με θέμα τι άλλο, τη Λιβύη και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι πληροφορίες
λοιπόν λένε ότι η σύσκεψη αυτή θα είναι μεγάλη και όπως μαθαίνουμε είναι ακόμη σε εξέλιξη. Στην αποστολή από Τουρκία συμμετέχουν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο Υπουργός Οικονομικών και γαβρός του Ερντογάν, ο Βεράταν Μπαϊράκ, επίσης ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, ο Ιβραχήμ Καλίν, και ο αρχηγός της ΜΙΤ των μυστικών υπηρεσιών, δηλαδή ο Χακάν Φιντάου. Ξέρουμε τι έχουν πάει να κάνουν εκεί, Μαρία. Συναντώνται με τον Σάρας. Η βαλίτσα, μάλλον, Νίκη, περιλαμβάνει τα πάντα, όπως φαίνεται. Συζήτηση πρώτα απ' όλα για την οικεχειρία, ενδεχομένως. Δώρα, όπως εργοστάσια ενέργειας που θα φτιάξει η Τουρκία στη Λιβύη. Και φυσικά γεωτρήσεις. Στην Άγκυρα, ο Σαράς με τον Ερντογάν, να θυμίσω, Νίκη, είχαν συμφωνήσει να ξεκινήσουν οι έρευνες ανατολικά της Κρήτης. Δεν αποκλείεται λοιπόν σήμερα σε αυτήν τη σύσκεψη να συγκεκριμενοποιηθούν όλα αυτά τα σχέδια της Άγκυρας με τη Λιβύη. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την οικεχειρία και με τις πετρελαιοπηγές μέσα στη Λιβύη. Λοιπόν. Τώρα και να πω και το άλλο, ότι σήμερα είχαμε και μια άλλη συνάντηση, Νίκη, εδώ στην Άγκυρα, πολύ σημαντική επίσης, με όλα τα μέτωπα ανοιχτά, τη Λιβύη, το Ιράκ κτλ. Ο Τούρκος Πρόεδρος θέλησε να συναντηθεί με τον άτυπο εταίρο του, τον εθνικιστή Ντεβλέτ Μπαχτσελή, όπου εκεί μαθαίνουμε συζητήθηκαν και εκεί όλα αυτά τα θέματα και η Αγία Σοφία για το αν θα πρέπει να ανοίξει ως τζαμί, όπως επίσης και οι επιχειρήσεις στη Λιβύη, στο Ιράκ και γενικότερα στην Ελλάδα. Η στάση του ακραίου κυρίου Μπαχτσελή και για την Αγία Σοφία και για την Ελλάδα συνολικά είναι γνωστή βεβαίως και στην ελληνική κοινή γνώμη. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Ζαχαράκη. Τώρα, με όλα αυτά υπόψη, όπως επίσης και με τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα, του κυρίου Πάιατ υπόψη. Τις ανέφερε πριν ο Μιχάλης Ιγνατίου. Ο κύριος Πάιατ είπε ότι από μια τέτοια σύγκρουση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, μόνο η Ρωσία μπορεί να ωφεληθεί. Θα πάμε λοιπόν στο Θανάση Αυγερινό, γιατί όλα αυτά τα έχει θέσει υπόψη στην εκπρόσωπο του Υπουργείου των Εξωτερικών, Θανάση, και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι απαντάει η κυρία Ζαχάροβα. Καλησπέρα λοιπόν από τη Μόσχα. Συνεχίζεται εδώ ο διπλωματικός μαραθώνιος για τα θέματα της Λιβύης. Είναι πολύ χαρακτηριστική μία δήλωση που έκανε η κυρία Ζαχάροβα λίγο πριν δεχτεί την ερώτησή μας για τις εξελίξεις στην περιοχή. Είπε πολύ χαρακτηριστικά, απαντώντας στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Στόλτενμπεργκ, ο οποίος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι εξοπλίζεται και έχει πολύ σημαντικό στρατό και όπλα κοντά στα σύνορα με το ΝΑΤΟ, ότι τα ρωσικά σύνορα δεν έχουν αλλάξει και ότι όταν έπλεε ο ρωσικός στόλος στην Ανατολική Μεσόγειο, το ΝΑΤΟ καν δεν υπήρχε, κανείς δεν γνώριζε γι' αυτό. Και από όλες τις ερωτήσεις που της έθεσα για τη Λιβύη, επέλεξα να απαντήσει δημόσια κυρίως στον κύριο Πάγιατ. Είναι ιδιαίτερη, φαίνεται, η ενόχληση της ρωσικής διπλωματίας από αυτές τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα, ενώ επανέλαβε την πάγια θέση της Μόσχας, που μπορώ να τη συνοψίσω σε σχέση με τη Λιβύη και την περιοχή, ότι δεν χρειάζονται περιττές εντάσεις και ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές. Αυτό είπε ότι είναι μια γενική αρχή της ρωσικής διπλωματίας, η οποία εφαρμόζεται σε κάθε χώρα, σε κάθε σύγκρουση, και ότι δεν είναι η Μόσχα που ακολουθεί την πολιτική του Διέρη και Βασίλη. Μάλιστα, λοιπόν, σαφέστατη η αιχμή, ειδικά σε αυτό το τελευταίο. Ευχαριστούμε πολύ και το Θανάση Αυγερινό. Και ελάτε τώρα να σταθούμε στην αμυγός εσωτερική μας επικαιρότητα και δει στην αγορά εργασίας. Ασυδοσία των εργοδοτών, λοιπόν, καταγγέλουν όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι μετά από την πανδημία. Μιλούν για μαύρη εργασία, για αναγκαστικές άδειες, ακόμη και για εξαναγκασμό τους να δουλεύουν, ενώ έχουν δηλωθεί επισήμως σε αναστολή. Την ίδια ώρα, όπως θα δείτε, σύμφωνα με τη ΓΕΣΕ, 4 στους 10 φοβούνται ότι θα απολυθούν μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Είναι αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ του Θοδωρή Βιέννη. Σε μεγάλο ασθενή της πανδημίας εξελίσσεται η αγορά εργασίας. Την μαύρη εικόνα συνθέτουν οι συμβάσεις λάστιχο, η υπέρβαση ωραρίων αλλά και η απασχόληση εργαζομένων που βρίσκονται σε αναστολή. Μάλιστα, η χαοτική αυτή κατάσταση αποτυπώνεται και σε έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Το 18% των εργαζομένων δήλωσε ότι κατά το διάστημα που η σύμβασή του ήταν σε αναστολή, ο εργοδότης του ζητούσε να εργαστεί. Την ίδια στιγμή, ένα στους τρεις εργαζόμενους αναφέρει ότι έχει αλλάξει η σχέση εργασίας του μετά την πανδημία. Υπάρχει μια εκμετάλλευση, ώρες που δουλεύουν και δεν πληρώνονται. Γενικότερα, ευέλικτο ωράριο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Οπότε θεωρώ ότι αν ήταν μια φορά δύσκολα πριν, τώρα θα είναι ακόμα περισσότερο. Σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη μπει σε λειτουργία, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μαύρη εργασία, απλήρωτες υπερορίες, επιβολή της εκπεριτροπής εργασίας και μαζικές απολύσεις.
Το 35% των απασχολουμένων με τηλεεργασία δήλωσε ότι εργαζόταν περισσότερο χρόνο σε σχέση με το ωράριό του, ενώ 4 στους 10 φοβούνται ότι στο μέλλον θα χάσουν τη δουλειά τους. Μετά την κρίση του κορονοϊού, η ανασφάλεια, η επισφάλεια και η αβεβαιότητα επικρατεί ανάμεσα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Η απώλεια της θέσης εργασίας είναι ο μεγαλύτερος φόβος. Το Ινστιτούτο Εργασίας ζητά από το Υπουργείο Εργασίας να προχωρήσει στην επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, αλλά και στη λήψη αυστηρών μέτρων για την προστασία της εργασίας. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ετοιμάζει μπαράζ ελέγχων σε τουριστικά θέρετρα για να εντοπίσει την μαύρη εργασία. Στο στόχαστρο μπαίνουν εποχιακές κυρίως επιχειρήσεις όπως ταβέρνες, καφετέρειες, ξενοδοχεία αλλά και τουριστικά καταλήματα. Σύμφωνα με εκπροσώπους εργαζομένων, όσοι αρνούνται τον εργασιακό μεσαίωνα δέχονται ασφιχτικές πιέσεις από τους εργοδότες τους. Υπάρχουν εταιρείες που τιμωρούν τους εργαζόμενους, αναγκάζοντάς τους να δουλεύουν 70-80 χιλιόμετρα μακριά από το τόπο κατοικίας τους. Υπάρχουν εταιρείες που δεν δίνουν άδειες ειδικού σκοπού. Στις 25 Ιουνίου, εργαζόμενοι στον επισητισμό και τον τουρισμό ετοιμάζουν δυναμική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς αλλά και μέτρα για την καταπολέμηση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Στο Σπύρο Δημητρέλη, τώρα με μια σημαντική εξέλιξη που αφορά επαγγελματίες. Μιλάμε για αυτήν την ενίσχυση των 534 ευρώ. Σπύρο, ανοίγει το σύστημα, ανοίγει η εφαρμογή. Από ώρα σε ώρα, πάντως στο επόμενο 24ωρο σίγουρα ανοίγει η εφαρμογή για να υποβάλουν τις αιτήσεις καταβολής της ειδικής αποζημίωσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τον μήνα Μάιο. Λοιπόν, να πούμε ότι θα λάβουν το ποσό των 300 ευρώ όσοι άνοιξαν πριν τις 18 Μαΐου, ενώ όλο το ποσό των 534 ευρώ θα λάβουν οι επαγγελματίες οι οποίοι επαναλειτουργήσαν μετά τις 18 Μαΐου, δηλαδή θα λάβουν ολόκληρο το ποσό. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ως 25 Ιουνίου στο mybusinesssupport.gr και πρέπει να σου πω, Νίκη, ότι οι δικαιούχοι αυτή τη φορά για τον μήνα Μάιο είναι περίπου 200.000. Είναι δηλαδή λιγότεροι, Πολύ λιγότεροι από τους περίπου 600.000 που το είχαν λάβει για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, καθώς αυτούς τους δύο μήνες καραντίνας σχεδόν το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών είχε λάβει τότε τα 800 ευρώ που ήταν το επίδομα. Λοιπόν, παρακολουθούμε τη διαδικασία πώς θα τρέξει, όπως κάνουμε κάθε φορά. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο Δημητρέλη. Ελάτε τώρα να δείτε και αυτό. Μετά από πολλά χρόνια καθυστερήσεων, διαβουλεύσεων, φαίνεται ότι άρχισαν κάποια προπαρασκευαστικά τουλάχιστον έργα στο Ελληνικό. Ο Βασίλης Πανός βρίσκεται επί τόπου. Βασίλη. Ναι, ζωή είχε να δει το Ελληνικό από τον Απρίλιο του 2001, όταν σταμάτησε να λειτουργεί ως το εθνικό μας αεροδρόμιο. Ναι. Όπως θα μπορείτε να δείτε πίσω μου, η εικόνα εργοτάξιο σηματοδοτεί πως από εδώ και στο εξής τα πάντα αλλάζουν. Και αυτό γιατί έχει βγει το ΦΕΚ, το οποίο επιτρέπει στην εταιρεία τη Lambda Development να προχωρήσει στις κατεδαφίσεις 900 περίπου κτισμάτων, τα οποία πρέπει να κατεδαφιστούν προκειμένου να αρχίσει το έργο. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να σου πω, Νίκη, πως οι αριθμοί ζαλίζουν. Αναμένεται να δημιουργηθούν 70.000 θέσεις εργασίας. Το έργο αυτό, το εμβληματικό έργο του Ελληνικού, θα κοστίσει περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η πρώτη φάση, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε 3,5 περίπου χρόνια από σήμερα, περιλαμβάνει, εκτός από τις καταδαφίσεις και τον καθαρισμό του χώρου, την ανέγερση ενός ουρανοξύστη, δύο ξενοδοχείων και ενός καζίνο. Καταλαβαίνεις, Νίκη, πως από εδώ και στο εξής τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Αναμένεται τα επίσημα εγγένεια να γίνουν στις αρχές Ιουλίου, ενδεχομένως και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, πάντως βλέπουμε μπουλντόζα στα πλάνα μας και βλέπουμε και μια πινακίδα που πράγματι αποδεικνύει ότι στείνεται ένα εργοτάξιο στο Ελληνικό. Το παρακολουθούμε το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Σπανό. Και ελάτε τώρα να σταθούμε στο μέτωπο της πανδημίας. Δεν είναι καλά τα νέα της τελευταίας ημέρας. Μιλάμε για 55 νέα κρούσματα και 2 θανάτους από COVID-19 που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από το Υπουργείο Υγείας. Τα 43 από τα κρούσματα εντοπίζονται στην Ξάνθη και τα 6 στη Ροδόπη. Και πράγματι, εδώ είμαστε μπροστά σε ένα νέο συναγερμό που έχει σημάνει στη Θράκη μετά τον Εχήνο Ξάνθης. Το δεύτερο τοπικό lockdown επιβλήθηκε στο χωριό Αγίασμα, στο Δήμο Ιάσμου, στη Ροδόπη, γιατί αρχικά εκεί είχαν εντοπιστεί 5 κρούσματα. Άλλα 3 θετικά καταγράφονται στην Κομοτηνή. Συνολικά η κατάσταση αυτή στη Θράκη ανησυχεί τους επιστήμονες, γιατί βλέπουν ότι είναι βαρύ πια το επιδημιολογικό φορτίο στην περιοχή. Περιπολικό της αστυνομίας έχει στήσει μπλόκο στην είσοδο του χωριού Αγίασμα του Δήμου Ιάσμου στη Ροδόπη. Από χθες το απόγευμα, αστυνομικοί έχουν στήσει μπλόκο εδώ στην είσοδο του χωριού στο Αγίασμα Ροδόπης και δεν επιτρέπουν σε κανέναν να μπει και να βγει. Η περιοχή
τέθηκε σε καραντίνα έπειτα από τον εντοπισμό 5 θετικών κρουσμάτων στο χωριό. Πρόκειται για ένα 8χρονο παιδί, τη μητέρα του, τον παππού και τη γιαγιά του και μια γειτόνισσα. Πήγε να κάνει λόγω δυσουρίας η 36χρονη κυρία μια εγχείρηση στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Ήταν απαραίτητη προϋπόθεση να γίνει έλεγχος COVID-19 και εκεί ευρέθη τυχαία. Άλλα 3 θετικά κρούσματα που ανήκουν στο οικογενειακό περιβάλλον του 8χρονου εντοπίστηκαν μέσα στην Κομοτηνή. Υπάρχουν τα κλιμάκια του ιωδίου τα οποία προσπαθούν να την ελέγξουν. Πιστεύουμε ότι θα είναι μόνο ένα τοπικό φαινόμενο, το οποίο οφείλεται σε φαινόμενα συνωστισμού και συγχρονισμού τα οποία έγιναν πριν από 2 εβδομάδες. Επί μία εβδομάδα απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος από το χωριό για όλους, απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 9 το βράδυ ως τις 7 το πρωί, καθώς και οι συγκεντρώσεις. Για όλο το Δήμο Ιάσμου είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, ενώ απαγορεύονται και οι λαϊκές αγορές. Για την αποτροπή ακόμη και τοπικών lockdown, η Φόφη Γεννηματά ζήτησε τη διενέργεια περισσότερων τεστ, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας επέλεξε συμβολικά τον Εύρο για την έναρξη των περιοδιών του μετά την άρση της καραντίνας. Δεν προσέχθηκε η περιοχή όσο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να ξεφύγει το πρόβλημα και σήμερα αυτό που προέχει, η μεγάλη προτεραιότητα και για τη Θράκη αλλά και για παντού, είναι να γίνονται πάρα πολλά τεστ. Να γίνουν προσλήψεις μαζικές γιατρών, νοσηλευτών, άλλου διοικητικού προσωπικού, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία μας και να αντιμετωπίσουν και ένα πιθανό νέο κύμα πανδημίας. Το Αγίας Μαροδόπης είναι το δεύτερο χωριό που μπαίνει σε καραντίνα μετά από την άρση των περιοριστικών μέτρων. Είναι και αυτό στη Θράκη και κατοικείται από μουσουλμάνους όπως και ο Εχήνος. Η έξαρση των κρουσμάτων στην περιοχή ανησυχεί τους ειδικούς, καθώς Ξάνθη και Ροδόπη θεωρούνται περιοχές με μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 8 Ιουνίου που επανήλθε η γραπτή ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού, από τα 185 θετικά κρούσματα το 40% είναι από την ευρύτερη περιοχή, ενώ τις τελευταίες 48 ώρες έχουν σημειωθεί 4 θάνατοι όλοι στον Εχήνο. Λοιπόν, εντυνόμενη η ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή, όπως αντιλαμβάνεστε, συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες. Σε ισχύει έκτακτα μέτρα. Ο Παναγιώτης Μανής θα μας δώσει το ρεπορτάζ που βρίσκεται επί τόπου. Παναγιώτη. Το γεγονός είναι και ότι τα 49 από τα 55 κρούσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον ΕΟΔΗ είναι στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης, ανησυχεί ακόμη περισσότερο εδώ ολόκληρη την περιοχή. Και αυτό γιατί φαίνεται πως μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων έχουν καταστεί αυτές οι δύο περιοχές σε εστίες έξαρσης του ιού, ειδικά ο Εχήνος, όπου εντοπίστηκαν τα 36 από τα συνολικά 43 θετικά κρούσματα στο νομό Ξάνθης, με το χωριό να είναι σε καραντίνα από την περασμένη Πέμπτη. Σε σύσκεψη που έγινε το μεσημέρι στην αντιπεριφέρεια, αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι μαγειρικές δειγματοληψίες και αύριο και την Παρασκευή και μάλιστα να επεκταθούν και σε άλλα χωριά. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν και οι μαζικές δειγματοληψίες στο χωριό Αγίας μας στη Ροδόπη, που έχει τεθεί και αυτό σε καραντίνα από χτες. Από τους περίπου 200 κατοίκους δείγμα έδωσαν οι 162. Τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες 36 ώρες και από αυτά θα εξαρτηθούν και οι περαιτέρω κινήσεις. Αυτό που ανησυχεί πάντως τους ιατρικούς παράγοντες είναι οι ασυμπτωματικοί φορείς. Δεν έχουν καμιά αίσθηση δυσφορίας, όπως μας λένε. Κυκλοφορούν κανονικά και έχουν εξαιρετικά υψηλή μεταδοτικότητα. Μία από αυτούς τους ασυμπτωματικούς φορείς ήταν και η μητέρα του 8χρονου που ήταν η πρώτη. Λοιπόν, είναι ένας κίνδυνος αυτός που τον επισημαίνουν οι επιστήμονες. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Μανή και να δούμε όλα τα νεότερα. Η ανησυχία των επιστημόνων, βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, παραμένει. Αντίστοιχη ανησυχία όμως μοιράζονται και εκτός συνόρων ηγέτες χωρών. Η Άγγελα Μέρκελ, για παράδειγμα, μίλησε για το φόβο που επικρατεί για ένα νέο κύμα του COVID-19. Από το Βερολίνο θα μας ενημερώσει ο Παντελής Βαλασόπουλος. Παντελή. Καλησπέρα. Και έστειλε μηνύματα και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της χώρας με δραματικές δηλώσεις που έκανε χθες το βράδυ σε κλειστή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός της. Όπως είπε η ίδια, μακάρι όλοι να μπορούσαμε να πάμε φέτος διακοπές στη Μαγιόρκα και στην Ελλάδα. Όμως τα οικονομικά στοιχεία είναι πολύ άσχημα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Ο ιός είναι εδώ και την ίδια ώρα η γερμανική οικονομία, λέει, ζει μία κατάρρευση σε όλα τα μέτωπα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και λέω το μήνυμα προς το εξωτερικό, γιατί αύριο αρχίζει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθεί και το θέμα του υπερταμείου, όπου υπάρχουν πολλές διαφωνίες για το θέμα αυτό, όπως ξέρουμε. Άρα απόφαση δεν περιμένουμε, έτσι Παντελή. Η Καγκελάριος είπε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε απόφαση αύριο. Το θέμα θα τρέξει, είπε, κανονικά από τον Ιούλιο, που θα αναλάβει την Προεδρία η Γερμανία.
με προοπτική να έχουμε μια λύση το φθινόπωρο. Και όπως είπε η ίδια, διαφωνεί και η ίδια με το θέμα της Κομισιόν, με τα δάνεια. Προτιμά τα ποσά χωρίς να δοθούν, χωρίς δάνεια, όπως προτείνει η ίδια και ο Μακρόν. Σωστά. Νίκη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή Βαλασόπουλο. Θα μείνουμε στο πλαίσιο της πανδημίας. Επιστρέφοντας όμως στην Ελλάδα, γιατί τους επιστήμονες της Εθνικής Επιτροπής Λοιμοξιολόγων και βέβαια τον επικεφαλής αυτής της επιτροπής, τον κύριο Τσιόδρα, υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο νωρίτερα η Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας τους ευχαρίστησε για την ανεκτίμητη προσφορά τους στη μάχη κατά του COVID, ενώ εκείνοι αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων και σε αυτό που συζητούσαμε, στους κινδύνους δηλαδή που ελοχεύουν στο τουριστικό άνοιγμα της χώρας. Ένα στρατός καθηγητών ιατρικής κατεβαίνουν τα σκαλιά του Προεδρικού Μεγάρου. Προηγείται ο στρατηγός Σωτήρης Τσιόδρας και η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχουν ένα μικρό διάλογο με μερικά μέτρα απόστασης από τους υπόλοιπους. Οι χαλαρές στιγμές αλλά και οι συστάσεις δεν λείπουν. Η κυρία Γιαμαρέλου. Ναι. Είναι ομότιμη. Τη γνωρίζετε. Βλέπαμε όλοι στην τηλεόραση και παρακολουθούσαμε. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τους συμπολίτες μας με τέτοιο πάθος να παρακολουθούν γιατρούς στην τηλεόραση. Και ιδίως την ειδικότητα των λοιμοξιολόγων. Η πρόεδρος εκθίασε και τη στάση των Ελλήνων πολιτών που με τη συμπεριφορά τους βοήθησαν στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Μερικές φορές είμαστε πολύ περίεργος λαός και απειθάρχητος ενδεχομένως. Πώς αυτή τη συγκυρία ανταποκρίθηκε έτσι το σύνολο του πληθυσμού, είναι ένα ευχής έργο. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία της πανδημίας αλλά και τα επόμενα βήματα. Η εθιμοτυπική φωτογραφία στα σκαλιά του Προεδρικού Μεγάρου τραβήχτηκε με αποστάσεις. Ειδική μνήα έκανε η πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πρόσωπο του Σωτήρη Τσιόδρα. Ως εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο καθηγητής κύριος Τσιόδρας, με τη δημόσια παρουσία του, τον γλυκή και άμεσο τρόπο του, κατάφερε να εμπνεύσει σε όλους μας αισθήματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Μετά το πέρας της συνάντησης, οι έγκριτοι επιστήμονες έκαναν λόγο για συγκινητική και συμβολική πρόσκληση. Συγκινητική συνάντηση με την πρόεδρο. Η γυναίκα ήθελε να ενημερωθεί για όλα τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και να μας ευχαριστήσει. Τιμή της Προέδρου της Δημοκρατίας στο πρόσωπό μας, στο πρόσωπο όλων των μελών της Επιτροπής. Αλλά πιστεύω ότι η κυρία Πρόεδρος ετοίμησε όχι μόνο εμάς, αλλά ετοίμησε και τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι κάναν το σωστό και οι οποίοι βοήθησαν. Ο καθηγητής παθολογίας Χαράλαμπος Γόγος επεσήμανε ότι η σημερινή παρουσία των ειδικών στο Προεδρικό Μέγαρο απαντά και σε φήμες. Η παρουσία μας εδώ και η συζήτηση που είχαμε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας νομίζω έρχεται να απαντήσει και σε φωνές αμφισβήτησης που υπάρχουν τελευταία για όλο αυτό που έγινε στη χώρα μας και για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Όλοι πάντως συμφώνησαν ότι ο ιός είναι ακόμη εδώ και η Ελλάδα έχει να κερδίσει ένα ακόμη δύσκολο στοίχημα, αυτό του τουριστικού ανοίγματος με ασφάλεια. Βόρεια για τη συνέχεια. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η γυναίκα που φέρεται να άρπαξε τη 10χρονη στη Θεσσαλονίκη. Η ύποπτη εντοπίστηκε στην παραλία Κατερίνης, ενώ φέρεται κατά πληροφορίες να ανήκει στο περιβάλλον του παιδιού. Η φερόμενη ως απαγωγείας της 10χρονης Μαρκέλας φτάνει στο Βεζινάδικο. Η μικρή τρέχει από πίσω της, όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το Open. Σταμάτησε και η κοπέλα, τώρα δεν ξέρω, της είπε να πάει πίσω. Η κοπέλα πήγε πίσω και η κυρία έφυγε από εδώ προς το κάτω, προς την παραλία. Ναι. Ήταν μόνες τους, δεν είδατε. Μόνοι, όχι, όχι, ήταν οι δυο τους. Η 35χρονη που κρατούσε τη Μαρκέλα περίπου 44 ώρες φοράει μαύρα ρούχα, κουκούλα και μάσκα. Μου φάνηκε περίεργη το ντύσιμό της. Είχε μάσκα, κουκούλα και τέτοια, αδύνατη. Ένα 50-60 εκεί μέσα. Μας έκανε εντύπωση πως τόσα ρούχα μες στη ζέστη. Ναι, την πρωί με τη μάσκα μόνο τα μάτια της φαινόταν. Αφήνει τη μικρή που, όπως φαίνεται και στα πλάνα, αρχίζει να ψάχνει στα χαμένα και εξαφανίζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, παίρνει ταξί και διαφεύγει στην Κατερίνη. Λίγο μετά τις 3 σήμερα το μεσημέρι, εντοπίζεται από τους αστυνομικούς. Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η προσαγωγή της 35χρονης, κλήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης η μητέρα της μικρής Μαρκέλας και ο πατριός της. Είναι ίδια από την παλιά σας γειτονιά, μας έχουν πει. Ισχύει κάτι τέτοιο? Η Δήμητρα Χατζηλεμονιά αρνείται ότι γνωρίζει τη γυναίκα που προσήχθη ως ύποπτη και την αρπαγή της κόρης της. Ωστόσο, μέχρι και πριν από ένα χρόνο, διέμεναν στην ίδια πολυκατοικία στην Τούμπα. Η γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται με την απαγωγή της Μαρκέλας ζούσε μέχρι και πριν από λίγους μήνες στην περιοχή της Τούμπας μαζί με το σύζυγο και την κόρη της. Αρχές Μαρτίου ανακοίνωσε στους γειτονές της ότι μετακομίζουν στο Βόλο και από τότε κανείς δεν την έχει ξαναδεί. Δεν μαζί φορτώσανε και σηκωθήκανε, φύγανε. Οι γείτονες τη χαρακτηρίζουν τη γυναίκα με τα κόκκινα μαλλιά ως έναν άνθρωπο κλειστό χωρίς κοινωνικές επαφές. Λίγο μίλησε. Ναι.
Δεν μιλούσα. Αν έλεγε μια καλημέρα, πολύ ήταν. Μια κοπέλα καλημέρα, καλημέρα, τίποτα άλλο. Φυσιολογική. Ναι. Προβληματισμό προκαλούν οι πληροφορίες ότι στον οργανισμό της μικρής Μαρκέλας βρέθηκε επικίνδυνο κοκτέιλ ναρκωτικών από βαρβιτουρικά και κοκαίνη. Συνδυασμός που σύμφωνα με τους ειδικούς θα μπορούσε να αποβεί μοιραίος. Όταν χορηγούνται δύο διαφορετικές ουσίες, δεν μιλάμε μόνο για την τοξικότητα της κάθε ουσίας καθεαυτής και ποια συγκέντρωση αυτής είναι τοξική, αλλά μιλάμε σε μερικές περιπτώσεις ότι κάποιες ουσίες αλληλεπιδρούν με αποτέλεσμα και δηλητηρίαση. Μέχρι και αυτή την ώρα η 35χρονη βρίσκεται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου ανακρίνεται από τους άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας. Και εκεί ακριβώς θα πάμε, στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται στο σημείο ο Άρης Κουτσιούκης. Μαζί μας και η Αναστασία Αργυριάδου. Αναστασία, θα ξεκινήσουμε από εσένα. Με αφορμή αυτό το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισες για το Open, είναι η στιγμή κατά την οποία η γυναίκα που άρπαξε το παιδί το αφήνει πια ελεύθερο. 44 ώρες μετά το ρολόι στο βίντεο που βλέπουμε από το κλειστό κύκλωμα δείχνει 8:42 πρώτα λεπτά το πρωί του Σαββάτου. Η γυναίκα λοιπόν με τη μαύρη καμπαρντίνα, την κουκούλα και τη μάσκα περπατάει κάθετα στον δοκαθηγητή Ρωσίδη και από ό,τι βλέπουμε με γοργό βήμα την ακολουθεί πίσω της τρέχοντας την κυριολεξία η μικρή Μαρκέλα. Σύμφωνα τώρα με αυτόπτες μάρτυρες, η μικρή της φωνάζει «Πού πας, γιατί με αφήνεις εδώ». Άρα η μικρή είναι τρομαγμένη για ακόμη μια φορά γιατί δεν ξέρει τι την περιμένει. Έτσι, αυτό πολύ σωστά. Προχωρούν λίγα βήματα πιο κάτω. Εδώ δεν τις εντοπίζει η κάμερα. Εκεί λοιπόν είναι που πάνε μέχρι το δέντρο επί της οδού καθηγητή Ρωσίδη, την αφήνει, της δίνει 30 ευρώ και της λέει να επιστρέψει στο σπίτι της. Η μικρή μετά από λίγα λεπτά επιστρέφει πίσω στο πρατήριο υγρών καυσίμων, προσπαθεί να μπει μέσα στο εσωτερικό του πρατηρίου. Εκεί είναι που την εντοπίζει ο άνθρωπος που τη βρήκε, ο κύριος Οικονόμου. Την φωνάζει κοντά του. Εκείνη είναι σαστισμένη, δείχνει να παραπατάει και να είναι συγχυσμένη. Του ζητά λοιπόν να καλέσει τη μητέρα της και όχι την αστυνομία. Εκείνος της προτείνει να κάτσει σε ένα σκαμπό που βρίσκεται στο σημείο και φυσικά της λέει θα καλέσει τη μητέρα της, αλλά καλεί τις αρχές. Τώρα να πούμε εδώ, Νίκη, ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αυτή την ώρα γίνονται έρευνες των ανδρών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε δύο σπίτια. Ένα στην Καλαμαριά και ένα στην περιοχή της Τούμπας. Εκεί όπου σύμφωνα με πληροφορίες έμενε το τελευταίο διάστημα αυτή η γυναίκα, η 35χρονη, η γυναίκα με τα κόκκινα μαλλιά, και ενδεχομένως κρατούσε επί 44 ώρες τη μικρή Μαρκέλα. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι αδιανόητα όσα έχουν συμβεί σε ένα 10χρονο κορίτσι, σε μια υπόθεση της οποίας μαθαίνουμε προεκτάσεις διαρκώς. Στον Άρη Κουτσιούκη, λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εκεί, στο αστυνομικό μέγαρο. Η προσαχθήσα, ξέρουμε κάτι περισσότερο από αυτά που έχει πει ή δεν έχει πει, Άρη? Από το μεσημέρι βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Να σημειώσω πως είχε κόψει τα μαλλιά της πολύ κοντά, προκειμένου να μην μπορεί να αναγνωριστεί από τους αστυνομικούς και να αποφύγει τη σύλληψη. Να πούμε πως νωρίτερα, όπως παρακολουθήσαμε και στο βίντεο, ήρθαν εδώ η μητέρα και ο πατριός της. Και παρότι δημόσια η μητέρα της 10χρονης ανέφερε ότι δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη γυναίκα, έχουμε πληροφορηθεί ότι φαίνεται πως την αναγνώρισε ως πρόσωπο το οποίο είχε γνωρίσει στο παρελθόν και μάλιστα βρίσκονταν στην ίδια γειτονιά και διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, λένε οι πληροφορίες. Η έμπειρη αξιωματική της ασφάλειας της Θεσσαλονίκης τώρα αναζητούν απαντήσεις στα κίνητρα της γυναίκας αυτής και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα η 40χρονη δεν είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμη. Να πούμε βέβαια πως το ταξί που κάλεσε το πρωί του Σαββάτου φαίνεται πως ήταν και ένα από τα βασικά λάθη που οδήγησαν και στην αναγνώριση του σημείου όπου κρυβόταν, καθώς οι αστυνομικοί φαίνεται ότι είχαν επεκτείνει τις έρευνες και εκτός Θεσσαλονίκης από το Σάββατο. Το έχει αποκαλύψει το Open η Αναστασία μας, το είπε χθες στο δελτίο, ότι πράγματι είχαν διευρυνθεί. Επίσημα η αστυνομία μιλά ακόμα για προσαγωγή, ωστόσο η σύλληψή της φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Την παρακολουθούμε την υπόθεση όπως παρακολουθούμε και την επίθεση με το βιτριόλ και εκεί έχουμε εξελίξεις. Την τιμωρία της 35χρονη ζήτησε σήμερα από τη δικαιοσύνη το θύμα αυτής της επίθεσης που διά των συνηγόρων της δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής στον ανακριτή. Την ίδια ώρα, οι διάλογοι που έρχονται στο φως από την άρση απορρίτου των επικοινωνιών της κατηγορουμένης επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά ότι είχε αιμονή με το θύμα της. Η άτυχη Ιωάννα θα υποβληθεί αύριο σε μία ακόμη χειρουργική επέμβαση στο πρόσωπό της. Η κατάσταση της υγείας της δεν της επέτρεψε να έρθει σήμερα στον ανακριτή προκειμένου να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής και να υποστηρίξει την κατηγορία σε βάρος του 35χρονης. Το έχει καταθέσει από την πρώτη στιγμή ότι δεν φανταζόταν ποια μπορεί να είναι και δεν είχε
πέσει στην αντίληψή της ποτέ να την παρακολουθούν ή να έχει δεχθεί απειλές. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η Ιωάννα νιώθει ανακουφισμένη που η κατηγορουμένη οδηγήθηκε στις φυλακές. Επιμένει όμως να λέει ότι δεν αντιλήφθηκε ούτε στιγμή ότι 35χρονη είχε γίνει σκιά της για έναν ολόκληρο χρόνο. Πιστεύει ότι το θέμα με τον 40χρονο άνδρα είχε λήξει, αφού όχι μόνο δεν έκανε δεκτό το αίτημα φιλίας που της έστειλε, αλλά επιπλέον το διέγραψε αφού της το ζήτησε η 35χρονη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το είδες ότι σε διέγραψα? Όχι, αλλά okay. Τι έκανα και με διέγραψες? Κάποια ανησυχία για σένα. Το λόγο της διαγραφής δεν έπιασα. Η 35χρονη είχε αγωνία όμως για το εάν ο άνδρας που αγαπούσε συνέχιζε να ενοχλεί την Ιωάννα και έτσι επανήλθε τον Ιανουάριο του 2019. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, κοριτσάκι. Όλα καλά με το γνωστό θέμα. Είχαμε τίποτα? Όχι, τίποτα. Αφού ξέρεις πως μιλάμε εμείς. Είπα μήπως. Okay, κοριτσάκι, φιλιά. Η ζήλια, η κακία δεν μπορούν να βαφτιστούν ψυχιατρικά προβλήματα. Τον Φεβρουάριο του 2019, όπως προκύπτει από την άρση του απορρίτου της, συνεχίζει και επιμένει, αφού δεν πιστεύει ότι ο άνδρας σταμάτησε να ενοχλεί την Ιωάννα. Έλα, κοριτσάκι, καλημέρα, είσαι καλά? Ναι, κοριτσάκι μου, μια χαρά. Εσύ? Ελπίζω να πήγαν όλα καλά τα πράγματα με τον άλλον. Καλά και εγώ, ρε Ιωάννα, έτσι λέω, για να δούμε, σε ξαναενόχλησε? Όχι, όχι, θα στο έλεγα αν ήταν. Εντάξει, ξέρεις πως σε ρωτάω. Σου είμαι υπόχρεη και το εκτιμώ πολύ. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Το δεύτερο θύμα της υπόθεσης είναι ο εντολέας μας, ο οποίος έχει βρεθεί σε αυτόν τον κυκαιώνα και επαναλαμβάνω και πάλι, δικηγόρος θεωρεί ότι δεν μπορεί να έχει συμμετοχή σε αυτό. Σύμφωνα με τους πληρεξούς δικηγόρους της άτυχης Ιωάννας, η δικογραφία σε βάρος της 35χρονης είναι πολύ καλά δεμένη, γεγονός που την οδήγησε στο να τηρήσει δικαίωμα σιωπής και να μην απολογηθεί. Πολύ μακριά από όλα αυτά τώρα. Καλύτερη ήταν η εικόνα της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, τρίτη ημέρα πιλωτικής εφαρμογής του πολυσυζητημένου μεγάλου περιπάτου. Οι οδηγοί ακολούθησαν και εναλλακτικές διαδρομές, αν και δεν έλειψαν οι ουρές στην οδό Πανεπιστημίου. Αριθμίες όμως καταγράφονται και εσοδρόμους που άλλαξαν κατεύθυνση, χωρίς όμως και την απαραίτητη σήμανση, χωρίς ενημέρωση των οδηγών δηλαδή. Αυτοκίνητα στο ρελαντί. Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα. Και εκνευρισμός στα ύψη. Χάλια, χάλια, χάλια. Τι να πούμε. Περιμένουμε μια ώρα πίσω. Τίποτα, τίποτα προς το καλύτερο. Όλα προς το χειρότερο πιστεύω. Βρισκόμαστε στη Βασιλίση Σοφία, στο ύψος του Χίλτον. Η ώρα είναι 8:30 το πρωί και θέλουμε να φτάσουμε στην Ομόνια. Τα έργα στην οδό Πανεπιστημίου επιβαρύνουν την κυκλοφορία. Οι φωτεινοί σηματοδότες όμως που ρυθμίστηκαν σήμερα διαφορετικά διευκολύνουν κάπως τη ροή. Φτάσαμε στην Ομόνια μέσω Πανεπιστημίου. Την απόσταση των 3 χιλιόμετρων τη διανύσαμε σε 10 λεπτά. Πρώτη προτεραιότητα είναι ο πεζός. Δεύτερη προτεραιότητα είναι οι ήπιες μορφές μικροκυκλοφορίας. Τρίτη προτεραιότητα είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και η τέταρτη πλέον μιλάμε για τα αγιοταχή. Δεν ξέρω και τι θα ωφελήσει αυτό το πράγμα. Είναι κόλαση η Αθήνα. Ας την κάνουμε, ας μην την κάνουμε 10 φορές κόλαση. Σύγχυση προκάλεσαν στους οδηγούς και οι αλλαγές στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα δούμε. Ενώ πλέον τα αγιοταχή που έρχονται από τη Σταδίου δεν θα μπορούν να στρίψουν δεξιά στην Καρογεώργη Σερβίας, το απαγορευτικό είναι ακόμα καλυμμένο, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να κινούνται ανάποδα. Αντίθετα, όσοι έρχονται από την Νίκη, επιβάλλεται σύμφωνα με τη νέα σήμανση να στρίψουν πλέον δεξιά στην Καρογεώργη Σερβίας. Ιδιαίτερα επιβαρυντικός παράγοντας για την κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, πάντως σύμφωνα με τους συγκοινωνιολόγους, είναι και η παράνομη στάθμευση. Ή θα διοχετευτεί η κυκλοφορία αναγκαστικά και στο υπόλοιπο δικό δίκτυο, π.χ. στην Αθήνα θα διοχετευτεί στις Όλωνες ή στην Υποπράτους, θα πρέπει να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παράνομης στάθμευσης, έτσι ώστε να μην έχουμε έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα. Οι τελικές αποφάσεις για τη μορφή του περιπάτου θα ληφθούν στο τέλος του καλοκαιριού. Κατά τα λοιπά, τρίτο 24ωρο με τα σύνορα ανοιχτά. Οι τουρίστες όμως παραμένουν ελάχιστοι, όπως μαρτυρά άλλωστε και η εικόνα από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Δρόμοι που άλλες χρονιές τέτοια εποχή έσφιζαν από ζωή παραμένουν, όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ της Μαρίλης Λάπα Βουβή. Λουκέτα, κατεβασμένα ρολά, άδειοι δρόμοι και τουρίστες μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού. There's not many tourists and it's a bit empty, but also it kind of feels we're the only one in the city. So that's maybe a bit weird. It's not like the experience we're used to. Η εικόνα στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου είναι αποκαρδιωτική. It's really empty. It's really sad to see. Yeah.
Ίσως υπάρχουν μεμονωμένοι και είναι ευπρόσδεκτοι και τους καλοδεχόμαστε στην Ελλάδα, αλλά τουρισμός δεν υπάρχει. Γιατί δεν έρχονται γκρουπ. Στις γειτονιές κάτω από την Ακρόπολη μέσα Ιουνίου η ησυχία είναι εκοφαντική. Είμαι εδώ στην Πλάκα πάνω από 55 χρόνια και αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Δεν κάνουν ψευτέ τα μαγαζά. Ειδικά εδώ στην τουριστική περιοχή. Μηδέν. Μηδενικούς τζίρους καταγράφουν τα τουριστικά μαγαζιά εδώ στην Οδό Αδριανού, ενώ πολλά από αυτά έχουν επιλέξει να παραμείνουν κλειστά, αν και είμαστε μέσα Ιουνίου. Τέτοια εποχή πέρσι ο κύριος Δημήτρης δεν προλάβαινε να ζωγραφίζει πορτρέτα τουριστών. Οι τουρίστες ακόμα δεν είναι εξαφανισμένοι, δεν έχουν φτάσει στα αεροδρόμια. Εχθές και σήμερα δεν έκανα ούτε ένα σκίτσο, ούτε μια γελιογραφία ή πορτρέτο εδώ στην Πλάκα. Στην Πανδρόσου το εστιατόρια θα σέρβιρεν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Χαρά Θεού, βλέπετε, δεν υπάρχει άνθρωπος. Αυτό που σας έλεγα. Και εδώ πέρα είναι το ωραιότερο σημείο της Πλάκας. Το ξενοδοχείο του Δημήτρη Μητσιόπουλου στην Οδό Βύρονος συντηρείται σήμερα αποκλειστικά από Έλληνες πελάτες. Τουρίστες τώρα, από τις 15 που ανοίξανε, δεν έχω δει εγώ. Ας πούμε, είδα έναν κύριο από το Βέλγιο που ήρθε. Οι περισσότεροι που θα έρθουν είναι οι τουρίστες που έχουν καταλήμματα ήδη στην Ελλάδα. Είμαστε από την Άουσα Ημαθίας και ήρθαμε για να κάνουμε εσωτερικό τουρισμό, να δούμε την Ακρόπολη. Τι και αν τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας μπορούσαν να ανοίξουν από την 1η Ιουνίου και τα εποχικά 15 Ιουνίου, η συντριπτική πλειοψηφία παραμένει με κατεβασμένα τα ρολά. Άμα περάσετε και κάνετε και μια βόλτα, είναι κλειστά ήδη. Εμείς τώρα ένα μικρό ξενοδοχείο είμαστε. Εγώ είμαι όλη την ημέρα εδώ. Τα μεγάλα ξενοδοχεία δεν έχει νόημα να ανοίξουν. Και οι καταστηματάρχες όμως που άνοιξαν τα μαγαζιά τους στην Πλάκα, τώρα η λήψη τουριστών, εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να τα ξανακλείσουν. Σπουδαίες αφήξεις όμως αναμένουμε στην Αθήνα τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα περιμένουμε ότι θα έρθουν στην πρωτεύουσα παγκόσμια στέρες του ποδοσφαίρου. Γιατί η UEFA αποφάσισε να φέρει εδώ τις κληρώσεις Champions League, Europa League και την απονομή της χρυσής μπάλας. Ο Πάνος Βόγλης έχει το ρεπορτάζ. Πάνο. Ναι, Νίκη, πραγματικά τον Οκτώβριο, πρώτη και δεύτερη μέρα του Οκτωβρίου, θα έχουμε πολύ μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, το παγκοσμίο Star System εδώ. Στην Αθήνα, λοιπόν, θα γίνει η βράβευση των κορυφαίων τη σεζόν στο πλαίσιο των βραβεύσεων που κάνει η UEFA κάθε χρόνο, στο περιθώριο των κληρώσεων του UEFA και Champions League και η UEFA Europa League. Θα έρθουν λοιπόν ο Μέση, θα έρθει ο Κριστιάνο, θα έρθουν ο Φαντάικ, ο Σαλάχ, ο Λεβαντόφσκι, αυτοί είναι οι επικρατέστεροι. Πιθανώς να έχουμε και άλλα ονόματα μέσα σε αυτή τη μεγάλη λίστα. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι μιλάμε για μια τιμητική αλλά και ουσιαστική διάκριση για την Ελλάδα. Βλέπουμε τα ονόματα των παιχτών που θα έρθουν όχι για να αγωνιστούν αλλά για να βρεβευτούν. Είναι στο Νιάρχος, φορά... έτσι το βλέπουμε στο φόντο. Στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Είναι η πρώτη φορά που, λοιπόν, που έρχονται στην Ελλάδα αυτοί οι παίχτες για βράβευση και όχι για διακοπές ή για να αγωνιστούν με κάποια ελληνική ομάδα. Παράλληλα, θα γίνουν οι κληρώσεις του νέου Champions League που θα ξεκινήσει 20 Οκτωβρίου και του νέου Europa League που θα ξεκινήσει εκείνες τις ημέρες. Επαναλαμβάνω, πρώτη φορά στην Ελλάδα οι βραβεύσεις αυτές, οι κορυφαίοι αυτοί παίκτες για βράβευση και οι κληρώσεις. Σε 4 μήνες από τώρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πάνος Βόγλης στην πολιτική επικαιρότητα. Τώρα θα προσγειωθούμε. Λίστα με τα ακριβή στοιχεία από τη χρηματοδότηση μέσων ενημέρωσης. Ζητεί με ερώτησή του προς τον Πρωθυπουργό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας παράλληλα βρέθηκε σήμερα σε Λάρισα και Καρδίτσα. Εκεί συνομίλησε με αγρότες και εκτινοτρόφους και κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα. Αυτά δεν είναι μέτρα στήριξης έκτακτης ανάγκης. Αυτά είναι μέτρα ασπιρίνες. Αυτά είναι μέτρα κοροϊδίας. Και από τη Θεσσαλία, ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση ότι επιλέγει να μην ρίξει ρευστό στην αγορά, αν και τα ταμεία έχουν χρήματα. Αφήσαμε 37 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω θεμά μας. Σωστά κάναμε να στηρίξουμε την οικονομία, τη χώρα θέλουμε να στηρίξουμε. Βλέπουμε να υπάρχει μία τάση στήριξης ημέτερων, να υπάρχει χρήμα για να μπουκώνει μέσα μαζικής ενημέρωσης ανύπαρκτα, για να διαμορφώνουν μια εικόνα πλασματική της πραγματικότητας. Την ίδια ώρα ο κύριος Τσίπρας επαναφέρει στη Βουλή το ζήτημα που προέκυψε με τα εκατομμύρια που διατέθηκαν σε μέσα ενημέρωσης για ενημερωτική εκστρατεία για τον κορονοϊό. Με ερώτησή του ζητά απαντήσεις και έγγραφα από τον Πρωθυπουργό για το τι ποσό πήρε το κάθε μέσο και με ποια κριτήρια επιλέχτηκε. Δημοσιεύματα αναδεικνύουν ότι η σχετική δαπάνη κατευθύνθηκε με αδιόρατα, αυθαίρετα και αθέμητα κριτήρια, ακόμη και σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ζόμπι και φαντάσματα. Σε μέσα που δημιουργήθηκαν κατά ευτυχή για τα ίδια, αλλά ύποπτη εν γέννη συγκυρία, λίγες μόλις ημέρες πριν τη σχετική απόφαση χρηματοδότησής τους, ή τέλος, σε μέσα που φαίνεται ότι δεν λειτουργούσαν εδώ και πολύ καιρό.
Η ερώτηση Τσίπρα ακολουθεί προηγούμενη ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον αρμόδιο υπουργό Στέλιο Πέτσα, καθώς δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα το ακριβές ποσό που κατευθύνθηκε σε κάθε μέσο. Εκτός συνόρων, στη Γαλλία συγκεκριμένα, δύο επεισόδια ξέσπασαν κατά τις μαζικές διαδηλώσεις γιατρών και νοσηλευτών στην πρωτεύουσα, στο Παρίσι. Η αστυνομία συγκρούστηκε με αναρχικούς που δίσδυσαν στις πορείες με αποτέλεσμα σειρά τραυματισμών αλλά και συλλήψεων. Περίπου 300 αναρχικοί μετατρέπουν γρήγορα την ειρηνική διαδήλωση 18.000 γιατρών και νοσοκόμων στο κέντρο του Παρισιού σε χάος. Οι δρόμοι της γαλλικής πρωτεύουσας θυμίζουν πεδίο μάχης. Κουκουλοφόροι πετούν πέτρες στους αστυνομικούς που απαντούν με δακρυγόνα. Οι διαδηλωτές ανατρέπουν αυτοκίνητα και προκαλούν το απόλυτο χάος. Οι αστυνομικές δυνάμεις καταστέλουν βία τη διαδήλωση των νοσηλευτών ανάμεσα στις δεκάδες συλλήψεις και αυτή μίας νοσοκόμας. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce qu'on en a marre, parce qu'on est asphyxié, parce qu'on n'a pas assez de matériel, parce qu'on voit les patients mourir. Οι νοσηλευτές της χώρας ζητούν περισσότερους πόρους για να μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους χωρίς να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις προσωπικού και μέσων που, όπως τονίζουν, στοίχησαν ζωές κατά τη διάρκεια της πανδημίας. On a été soutenu par la population, on a été soutenu par le gouvernement, beaucoup de discours. Ανάμεσα στα κρούσματα και τους νεκρούς από την πανδημία στη Γαλλία βρίσκονται και δεκάδες υπάλληλοι υγειονομικών υπηρεσιών της χώρας, γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας. Την απαλλαγή της Σαντορίνης από το πλαστικό για να αποτελέσει πια ένα plastic free νησί επιδιώκει μια πρωτότυπη και εναλλακτική τουριστική εκστρατεία που έρχεται όμως παράλληλα να εκπέμψει και ένα παγκόσμιο μήνυμα βιώσιμης ανάπτυξης. Στη Σαντορίνη είναι όλοι ευπρόσδεκτοι εκτός από το πλαστικό, είναι το μήνυμα της καμπάνιας που έχει στόχο να διατηρήσει τις ακτές της καθαρές. Το νησί με το μορφότερο ηλιοβασίλεμα γίνεται plastic free με τη συμβολή της Lidl Ελλάς. Το μήνυμά μας plastic free Σαντορίνη είναι δυνατό και καθαρό. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε την βιώσιμη ανάπτυξη και να προτρέψουμε τον κόσμο να κρατήσει τις θάλασσες και τις ακτές καθαρές από την αλόγιστη χρήση πλαστικού. Η Lidl Ελλάς, στην πρώτη μεγάλη σύμπραξη με φορείς του ελληνικού δημοσίου, επενδύει 500.000 ευρώ για τις ανάγκες της καμπάνιας. Με αφετηρία της Σαντορίνη θέλουμε να ξεδιπλώσουμε μια πρωτότυπη εναλλακτική τουριστική καμπάνια που είναι ταυτόχρονα παγκόσμιο μήνυμα βιώσιμης ανάπτυξης για το ίδιο το νησί, τις Κυκλάδες και την Ελλάδα. Η καμπάνια Plastic Free Σαντορίνη αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού, του Δήμου Σαντορίνης και της Lidl Ελλάς. Το μήνυμά μας Plastic Free Σαντορίνη είναι να προστατεύσουμε το περιβάλλον αλλά και να στηρίξουμε τον ελληνικό τουρισμό το ελληνικό καλοκαίρι 2020 σε μια πραγματικά κρίσιμη συγκυρία. Το επόμενο διάστημα η καμπάνια θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και θα εκπονηθούν συστηματικές δράσεις για την προστασία όλων των ακτών. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να το παρακολουθείτε και στην υβριδική τηλεόραση, στο tvopen.gr και στην εφαρμογή μας, στο Open App. Μείνετε εδώ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας, τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.